Ήταν 1988, χειμώνας. Χτυπάει το τηλέφωνο, δεν υπήρχαν κινητά τότε. Και με παίρνει από το γραφείο κάποιος και μου λέει: έγινε ένα ατύχημα στον Πειραιά με δύο καράβια. Παίρνω το. Είχα ένα μίνι, θυμάμαι, το πρώτο μου αυτοκίνητο. Παίρνω το μίνι, τρέχω στον Πειραιά με τις κάμερες, τις οποίες τις είχα πάντα μαζί μου. Και είχαν τρακάρει δύο πλοία έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Το ένα ήταν γεμάτο με παιδιά από σχολεία από την Αγγλία, με ένα εμπορικό. Και είχε βουλιάξει. Ήταν τρομερό θέμα. Έκανα, έδειξα, βρέθηκα, ας πούμε, εκεί που έπρεπε να βρίσκομαι και αρχίζουν και βγάζουν παιδιά μισοπνιγμένα, με κουβέρντες, με αυτά, από βάρκες, μια κατάσταση. Πήδηξα και σε μια βάρκα μέσα, φωνάζαν βγες έξω, δεν βγαίνω κλπ. Έκανα όλη τη δουλειά έτσι όπως έπρεπε, γύρισα πίσω, έστειλα φωτογραφίες. Χτυπάγαν τα τηλέφωνα σαν δαιμονισμένα στο γραφείο, μηνύματα με τέλεξ ερχόντουσαν, θέλουμε φωτογραφίες, όλες τις εφημερίδες, αυτό το ένα το άλλο. Και τότε τραβάγαμε φιλμ, έπρεπε να εμφανίσω, να τυπώσω, ασπρόμαυρο μάλιστα. Έστειλα τις φωτογραφίες και την άλλη μέρα ήταν σε όλες τις ευρωπαϊκές εφημερίδες πρωτοσέλιδο. Με φοβερό ανταγωνισμό, ας πούμε, από το Associated Press και το Γαλλικό Πρακτορείο, οι οποίοι είχαν ανθρώπους που ήταν 15-20 χρόνια πριν από μένα στη δουλειά. Και ο τότε μεγάλος διευθυντής, ας πούμε, του φωτογραφικού του Reuters, με παίρνει τηλέφωνο από το Λονδίνο και μου λέει: αγαπητέ Γιάννη, δημιουργήσαμε για σένα μια θέση στο Λονδίνο και θα σου στείλουμε το συμβόλαιο και αν σου αρέσει μπορείς να το υπογράψεις και να αρχίσεις σαν μόνιμος ανταποκριτής του Reuters με βάση το Λονδίνο. Κάπου ανάμεσα εκεί λίγο πριν πάω στο Λονδίνο έγινε μια εσωτερική αλλαγή του Reuters και μου προτείνανε αν θέλω αντί να πάω στο Λονδίνο να αναλάβω το γραφείο της Αθήνας. Που για μένα ήταν ακόμα καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι από την Αθήνα ταξιδεύεις. Ήταν βάση για φωτογράφο που ταξιδεύει. Και πραγματικά υπέγραψα τέλος πάντων όλα τα χαρτιά και έμεινα στην Αθήνα. Άρχισα 1η Γενάρη του 89. 4 Γενάρη του 89 έφυγα το πρώτο μου ταξίδι. Στη Λιβύη, όπου ήταν, ας πούμε, το πιο hot story της εποχής. Οι Αμερικάνοι είχαν βομβαρδίσει, είχαν ρίξει κάτι λιβικά αεροπλάνα, λέγανε ότι οι Λίβοι φτιάχνουν χημικά, οι Λίβοι λέγανε ότι εμείς φτιάχνουμε γάλα σε σκόνη. Οπότε ήταν, ξέρεις, δούλεψε πολύ καλά το πράγμα εκεί. Δεν ξέρω μερικές φορές, λέω, εντάξει, είναι η θέληση, είναι η... Αυτή, ξέρω, είναι και συγκυρίες, όλα μαζί, δεν ξέρω, ήταν σαν να δούλευε όλος ο κόσμος για μένα. Ήταν καταπληκτικό, δηλαδή ήρθε και κάθισε ο Καντάφη μπροστά μου, δηλαδή εντάξει έσπρωξα μερικούς και έριξα κάτι αγωνιές και τέτοια, αλλά βρέθηκα τέτα τέτα, ας πούμε, τον Καντάφη και τις κοπέλες που τον φυλάγανε, τις bodyguard που είχε. Σάββατο, Κυριακή, όλες οι εφημερίδες του κόσμου είχαν πρωτοσέλιδο φωτογραφία δικιά μου. Μάρτιος 1989. Ήταν η αρχή του τέλους της Ιουγκοσλαβίας που λέμε. Ήταν τότε που είχε πάει βασικά ο Μιλόσεβιτς και είπε στους Σέρβους ψηφίστε με και εγώ θα σας κάνω αρχηγούς. Και τον ψηφίσανε, βγήκε πρόεδρος και έβγαλε όλους τους αλβανόφωνους από τις θέσεις που είχαν και έβαλε Σέρβους. Οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους, αρχίσαν και έγανε αυτοκίνητα, ήρθαν οι... παραμιλιτάροι αστυνομικοί από το Βελιγράδι, άρχισαν να σκοτώνονται στους δρόμους. Αμέσως παίρνω ένα τηλέφωνο στο Λονδίνο, λέω, παιδιά, εγώ είμαι κοντά να πάω, φύγε, φύγε. Βράδυ. Παίρνω τις βαλίτσες με όλα τα σχετικά, σκοτεινούς θαλάμους, τα πάντα, 150 κιλά πράγματα κουβάλαγα. Παίρνω στο αυτοκίνητο, παρκάρω, παίρνω το τρένο, πάω Σκόπια. Φτάνω την άλλη μέρα, χωρίς βίσα, χωρίς τίποτα. Καταφέρνω, παίρνω βίσα στα σύνορα,
Έχω κρύψει τις βαλίτσες μου για... Τους είπα ότι είμαι φοιτητής. Και το 89, 29 χρονών έδειχνα και πολύ μικρός. Φτάνω Σκόπια. Λέω τώρα πρέπει να πάω Πρίστινα. Βγαίνω έξω με κάτι αγγλικά, με κάτι αυτά. Βρίσκω ένα ταξιτζή, του λέω Πρίστινα. Τέλο πάντων, συνεννοούμαστε. Αυτό λέει: εγώ είμαι Αλβανό. Μου λέει: θα σε πάω. Του λέω: μπορούμε να περάσουμε από το Ποντούγεβο. Λέει: θα σε πάω εγώ εκεί που πρέπει να σε πάω. Στο Ποντούγεβο ήταν μια κλειστή περιοχή στο Κόσοβο όπου είχαν γίνει τρομερά επεισόδια, 30 νεκροί κλπ. Και ήταν απαγορευμένη η κυκλοφορία κλπ. Μπαίνω στο ταξί, αρχίζει με πάει από κάτι καρόδρομο, από εδώ από εκεί. Φτάνουμε ξάφια, μου λέει Ποντούγεβο. Μπαίνω μέσα και βλέπω μια κατάσταση: σπασμένα μαγαζιά, φωτιές στο δρόμο, καμένα αυτοκίνητα. Και παντού αστυνομία σερβική και αυτά τα μεταφοράς, τα τάγκ μεταφοράς προσωπικού με σαν αστακούς οπλισμένους αστυνομικούς. Αρχίζω και τραβάω φωτογραφίες μέσα από το τζάμι, μέσα από ένα λάντα ας πούμε, σε ένα καρόδρομο και θυμάμαι ότι η τελευταία φωτογραφία που τραβάω με έχει πάρει χαμπάρι ο ένας από τους αστυνομικούς και πηδάει και αρχίζει και τρέχει, του λέω το ταξιτζή, φύγε, 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 μας πήραν χαμπάρι. Περνάμε, φτάνουμε Πρίστινα. Μπαίνω σε ένα. Εμφανίζω τα φιλμ, στέλνω την άλλη μέρα πρώτη σελίδα Herald Tribune. Η μοναδική φωτογραφία από το Ποντούγεβο. Καλή αρχή. Η καθημερινότητα ξύπναγε το πρωί, πήγαινε στις αλβανικές περιοχές της Πρίστινας, όπου γινόταν κυριολεκτικά χαμός, δηλαδή πέρα από τις πέτρες και τις μολότοφ, από κάθε γωνία πεταγόταν και ένας Αλβάνος με ένα δίκανο και πυροβόλαγε, ας πούμε, στο ψαχνό. Οπότε οι Σέρβοι πυροβόλαγαν και αυτοί. Κάποια στιγμή τραβάω φωτογραφίες, έχουν πιάσει κάποιοι Σέρβοι και Μαυροβούνοι αστυνομικοί, τερατώδεις, ψηλοί, με μάσκες, με καλάσνικοφ, με ασπίδες, με γκλόπ, με όλο το πράγμα, ας πούμε, σαν τάγκ ήταν. Έχουν πιάσει ένα πιτσιρικά 17-18 χρονών και τον έχουν σαπίσει στο ξύλο μπροστά σε όλους μας. Αλλά υπάρχει μια ένταση, ας πούμε. Βέβαια, αυτοί φοράνε τις μάσκες, οπότε δεν τους πολύ ενδιαφέρει να τους τραβήξεις. Και έχω ξεκόψει εγώ από τους άλλους δημοσιογράφους καμιά δεκαριά και έχω πάει και τραβάω με έναν ευρυγόνιο, ας πούμε, μέσα εκεί που τον βαράνε, ας πούμε, 10 άτομα. Και κάποια στιγμή το σκοτώνουν. Δηλαδή, ανοίγει το κεφάλι του και ήταν η πρώτη φορά που είδα να σκοτώνουν κάποιον άνθρωπο έτσι μπροστά μου.